Είναι η Βασιλική Λάζου, ιστορικός, διδάκτορ δηλαδή, ιστορία στο τμήμα πολιτικών επιστημών του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Καλή σας μέρα, κυρία Λάζου. Καλημέρα σας. Το ερώτημα είναι το ίδιο, λοιπόν. Είχαμε αυτή την ιδέα και είπαμε, τι θα γράψει ιστορία για την τελευταία πενταετία στην Ελλάδα. Είχα πει προηγουμένως, συζητώντας, ξεκινώντας με τον συνάδελφό σας, τον κύριο Αθανασιάδη, ότι πώς συμβαίνει αυτό καταρχήν, δηλαδή πώς λέμε ότι κάτι είναι ιστορικό και το εγγράφει η ιστορία, ή ποια είναι τα κριτήρια, το ότι επηρεάζει ζωές ή αφήνει παρακαταθήκες κλπ. Κάπως έτσι θέλουμε να σας ακούσουμε και εσάς, να μας φωτίσετε. Με όση πιο πολύ ψυχραιμία μπορούμε. Ότι δεν άκουσα τον πράγματι εξαιρετικό συνάδελφο, τον Χάρη τον Αθανασιάδη, οπότε δεν ξέρω αν θα πούμε τα ίδια. Σίγουρα... Δεν κατάφερε να πιάσει πολλά θέματα, ενώ δεν πρόλαβε από χρόνο να φτάσουμε και μέχρι τη Συμφωνία των Πρεσπών, ας πούμε. Αυτό πολύ είναι λίγα πάρα πολύ πράγματα. Θετικό, το ότι υπάρχουν πολλά θέματα να πιάσουμε. Φυσικά κάθε διακυβέρνηση καλύπτει, όπως καταλαβαίνετε, όλες τις πτυχές της ζωής των ανθρώπων, της οικονομίας, της κοινωνίας, της πολιτικής και φυσικά τις σχέσεις της χώρας μας με τον περίγυρό της. Mm-hmm. Οπότε είναι πολλά τα ζητήματα που εξετάζουμε έτσι και αλλιώς για κάθε κυβέρνηση. Σωστά. Και παρόλο που είναι νωρίς για να κάνουμε τέτοιες αποτιμήσεις. Που δεν είναι αποτίμηση, απολογισμός, Παύλα. Ναι. Εμείς προσπαθούμε εδώ να το δούμε και λίγο πιο επιστημονικά, αν θέλετε. Πιο επιστημονικά. Ναι. Πάντα οι ιστορικοί παίρνουμε και μία απόσταση mm-hmm. λιγάκι από τα γεγονότα για να μπορέσουμε έτσι να... Επειδή είμαστε μέσα στα γεγονότα, επειδή τα ζούμε, να πάρουμε μία απόσταση έτσι ώστε να τα κρίνουμε λίγο πιο αντικειμενικά, λίγο πιο ψύχραμα. Σίγουρα μπορούμε να βρούμε. Και αυτό μας βοηθάει όλους οποία... μας τώρα, γι' αυτό σας περιμένουμε με ανυπομονησία. Κάποια στοιχεία τα οποία θα έχουν επίδραση στις, όχι μόνο στις ζωές μας σήμερα, εμείς που τα ζούμε, αλλά και στις γενιές που θα έρθουν. Mm-hmm. Και νομίζω ότι μπορούμε να βρούμε τέτοια στοιχεία στην πρόσφατη, στη διακυβέρνηση αυτής της κυβέρνησης, του ΣΥΡΙΖΑ, εξετάζοντας, θα έλεγα, τέσσερις βασικές κατηγορίες. Απ' τη μία είναι ο τρόπος με τον οποίο διαχειρίστηκε την οικονομία, mm-hmm. τα μνημόνια. Απ' την άλλη, ο τρόπος που διαχειρίστηκε το μεταναστευτικό ζήτημα. Τομές mm-hmm. που έκανε, που θεωρώ ότι έκανε όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα, τη δημοκρατία και φυσικά αυτό που ήδη αναφέρατε, την Συμφωνία των Πρεσπών. Πολύ ωραία. Αν θέλετε... Επειδή όπως μου είπατε δεν καλύφθηκε το ζήτημα στην προηγούμενη συζήτηση, μπορούμε να αρχίσουμε από αυτό, από την Συμφωνία των Πρεσπών. Βεβαίως. Μια πάρα πολύ σημαντική κατά τη γνώμη μου συμφωνία, η οποία καθορίζει τις σχέσεις της χώρας στα Βαλκάνια, στη γειτονιά μας και λύγει ένα ζήτημα το οποίο ήταν αγκάθι στις σχέσεις αυτές. Και θεωρώ ότι το λύγει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, γιατί τερματίζει αυτή την δυναμική αναγνώριση που είχε η πρώην Δημοκρατία της Μακεδονίας με τη συνταγματική της ονομασία. Δηλαδή εμείς στην Ελλάδα ζούσαμε μια πραγματικότητα, τη λέγαμε Πουγουδουμού και όλος ο υπόλοιπος κόσμος την ανέφερε ως Δημοκρατία της Μακεδονίας. Mm-hmm. Αυτό λύγει. Έληξε μάλλον με την... Έγιναν και οι πρεσβείες, εντάξει. Ακριβώς. Έληξε με την ονομασία Έργα Όμνες, Βόρεια Μακεδονία και επιβάλλεται αυτή η ονομασία Βορειομακεδονικός για τους κρατικούς θεσμούς της γειτονικής χώρας. Πάρα πολύ σημαντικό ότι παρετείται η γείτονα από τη διεκδίκηση μειονοτικών δικαιωμάτων. Αναγνωρίζει ότι δεν έχει καμία σχέση με τον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό, την ιστορία, την κουλτούρα της αρχαίας Μακεδονίας, με το Μέγα Αλέξανδρο, έτσι αυτά που βλέπαμε, τα αγάλματα, τα σήματα, τον ήλιο της Βεργίνας, όλα αυτά ήδη μπαίνουν τέλος στα σενάρια των αλυτρωτικών, αλυτρωτισμών. Ακριβώς, και όλες αυτές οι αλυτρωτικές διεκδικήσεις. Και δεν αναγνωρίζεται μακεδονικό έθνος. Η μακεδονική γλώσσα από το 1977 ήταν ήδη γραμμένο αυτό. Ουσιαστικά σταματά αυτή έτσι, η διαμάχη μέσα στα Βαλκάνια. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Βρίσκεται μια λύση που θεωρώ υπέρ της χώρας μας.
Κύριε Λάζου, και υπέρ της ειρήνης και της σταθερότητας στην περιοχή, και αυτό είναι γενικότερο. Αυτό θα μείνει. Αυτό είναι θα μείνει, θα συμπεριλάβει και τις εθνικιστικές αντιδράσεις, τις όποιες, ή τη στάση της αντιπολίτευσης μέχρι να. Καταλαβαίνετε, τα εξετάζει αυτά η ιστορία δηλαδή. Σίγουρα. Σίγουρα όταν βλέπουμε, όταν εξετάζουμε μία απόφαση, βλέπουμε και τις κοινωνικές αντιδράσεις. Πώς το εκλαμβάνει αυτό η κοινωνία, πώς αντιδράν, ποιες είναι οι κοινωνικές δυνάμεις που αντιδρούν, πώς το γεγονός αυτό προβάλλεται από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, τι κλίμα δημιουργείται. Όλα αυτά φυσικά τα εξετάζει. Εξετάζει τις αντιδράσεις, τις επιπτώσεις τους, τη διαχείρισή τους, αλλά σίγουρα βλέπει και τα αποτελέσματα, τα μακροπρόθεσμα αποτελέσματα. Εμείς εκτιμούμε ότι είναι μια συμφωνία η οποία προάγει την ειρήνη και τη σταθερότητα. Αυτό μένει να αποδειχτεί και πιστεύω ότι... Και την ανάπτυξη επίσης μένει να αποδειχθεί. Και γιατί... την ανάπτυξη και τη συνεργασία σε όλα τα επίπεδα και σίγουρα και την οικονομική συνεργασία. Μια οικονομική συνεργασία η οποία πολλοί από αυτούς που αντιδρούν, μην ξεχνάμε ότι ήδη συμμετέχουν σε... με επιχειρήσεις, δραστηριοποιούνται. Συμμετείχαν και συμμετέχουν. Συμμετείχαν και συμμετέχουν. Οπότε κρίνεται κατά πόσο οι αντιδράσεις αυτές είναι ουσιαστικές, οι αντιδράσεις αυτές είναι προσχηματικές. Όλα αυτά κρίνονται και αξιολογούνται. Πιστεύω ότι ο χρόνος δείχνει, αποτυπώνονται σίγουρα, αποτυπώνονται και στα μέσα μαζικής ενημέρωσης και στον τύπο και στην τηλεόραση, αλλά και σε εκδηλώσεις. Όλα αυτά αποτυπώνονται και θα αξιολογηθούν. Πάρα πολύ ωραία. Αρχίσατε λοιπόν από το... Καλά, έτσι και αλλιώς δεν τα βάλατε τα τέσσερα με τη σειρά δε και καλά σπουδαιότητας. Δεν έβαλα ούτε αξιολογική σειρά. Απλά θεωρώ επίσης πάρα πολύ σημαντικό, όλοι μιλάμε η οικονομία. Αυτό. Σίγουρα και εδώ είναι ζήτημα αριθμών και ο ιστορικός του μέλλοντος πράγματι θα εκμεταλλευτεί και στατιστικά στοιχεία και τους αριθμούς για να δει τι γίνεται σε μετρήσιμα πράγματα. Γιατί οι ιστορικοί βασίζονται σε μετρήσεις. Ευτυχώς, είναι μαθηματικά... Ακριβώς. Και παρόλο που δεν είναι η ειδικότητά μου η οικονομική ιστορία, σίγουρα κάποιος... θα δούμε στο μέλλον τι έγινε με το χρέος. Αυξήθηκε, μειώθηκε, τι έγινε με το ισοζύγιο πληρωμών. Για πρώτη φορά η Ελλάδα αποκτά πλεονασματικό ισοζύγιο πληρωμών. Υπάρχουν 31 δισεκατομμύρια ευρώ στα ταμεία διαθέσιμα έτσι, για ρευστότητα. Το και μαξιλάρι. Το ερώτημα είναι, αυτά είναι μετρήσιμα στοιχεία, αυτά είναι πραγματικά στοιχεία. Εξίσου σημαντικά. Πραγματικά και... είναι και η επιλογή που έγινε από αυτή την κυβέρνηση για το που θα δοθούν τα... Πού θα δοθεί αυτό το πλεόνασμα. Το πλεόνασμα. Αυτό είναι μια πολιτική επιλογή. Το ότι το πλεόνασμα υπάρχει, αποτυπώνεται αριθμητικά, αυτό είναι μια πραγματικότητα. Υπάρχει απόθεμα στα δημόσια ταμεία. Είναι επίσης μια πραγματικότητα ότι έγινε δανεισμός με φθηνότερο επιτόκιο. Αυτό είναι μια οικονομική πραγματικότητα, είναι ένας αριθμός ο οποίος καταγράφεται και από εκεί και πέρα είναι πολιτική επιλογή πώς θα δοθούν τα χρήματα αυτά. Η κυβέρνηση αυτή έχει δώσει κάποια δείγματα για το πού θέλει να δώσει τα χρήματα. Πάλι βάσει αριθμών. Και θεωρώ ότι είναι προς όφελος της μεγαλύτερης μάζας του ελληνικού λαού, της μεγαλύτερης πλειοψηφίας. Έχει λάβει μια σειρά από μέτρα, όπως είναι η αύξηση, για παράδειγμα, του κατώτατου μισθού, η κατάργηση του υποκατώτατου, το επίδομα του ενοικίου, μέτρα για ενίσχυση των χαμηλοσυνταξιούχων. Αυτά καταγράφονται και αξιολογούνται. Και βεβαίως νωρίτερα το ΚΕΑ... Ναι, και σε διάφορους τομείς. Είναι πολλά. Σίγουρα ο ιστορικός του μέλλοντος θα χρειαστεί να κάνει μια συστηματική δουλειά ανατομής, μια συστηματική καταγραφή. Για παράδειγμα, στην υγεία
Ένα άλλο έτσι, που μου έρχεται εύκολα στο μυαλό και νομίζω ότι είναι από τα πρώτα, όσο έχω συζητήσει, από τα πρώτα που σκέφτονται. Από τα πρώτα, ναι, γιατί αφορά πολύ μεγάλο κομμάτι κόσμου. Αφορά ένα μεγάλο κομμάτι. 2,5 εκατομμύρια ανασφάλιστους, βέβαια. Το ότι ακριβώς μπόρεσαν να υπάρχει πρόσβαση στη δημόσια υγεία για όλους. Ότι καταργήθηκε το 5 ευρώ. Πάρα πολύ σημαντικό. Mm-hmm. Πάρα πολύ σημαντικό για μεγάλη μερίδα του κόσμου. Στην εκπαίδευση, να μιλήσουμε λιγάκι έτσι και... Την κατάσταση που υπήρχε στα σχολεία και πώς... Η κατάσταση, ναι, ότι στα σχολεία πήγαιναν τα βιβλία, ότι γινόταν ένας προγραμματισμός... Από τις φωτοτυπίες που είχαμε. Για τους νέους επιστήμονες, να μιλήσω για τα πανεπιστήμια λιγάκι, για τους νέους επιστήμονες, ότι δόθηκαν μετά από πάρα πολλά χρόνια μεταδιδακτορικές υποτροφίες, τα ΕΛΙΔΕΚ, η ενίσχυση των νέων διδακτόρων για απόκτηση διδακτικής εμπειρίας. Μπορεί να αφορά. Είναι ένα ότι μικρό στο χώρο κομμάτι. Το δικό σας και τον ξέρετε καλά τώρα αυτό. Ναι, αλλά είναι ενδεικτικό. Είναι ενδεικτικό. Ένας άλλος σημαντικός δείκτης, ο δείκτης της ανεργίας. Τι γίνεται με την ανεργία, και αυτά είναι πάλι μετρήσιμα. Βεβαίως. Μετρήσιμα μεγέθη. Βεβαίως. Τι γίνεται. Οπότε το δεύτερο κομμάτι με όλα αυτά. Τα θετικά ή αυτά που έλειψαν, δεν ξέρω, εντάξει, μετριέται όντως και είναι η διαχείριση οικονομική. Η οικονομική διαχείριση. Πάρα πολύ μεγάλο κομμάτι και πολύ σημαντικό, γιατί αφορά την καθημερινότητα. Να μην σας αφορά πω και το βασικό ενδιαφέρον όλων, αλλά εντάξει. Πάμε στο μεταναστευτικό, εκεί, τεράστιο. Εκεί θέλω να μας πείτε, μεταναστευτικό και δικαιώματα που το βάλατε. Μεταναστευτικό και δικαιώματα. Το καλοκαίρι του 2015, να το πούμε έτσι, σκάει το μεταναστευτικό. Τι γίνεται, ποια είναι η διαχείριση, ποια είναι η διαχείριση που κάνει αυτή η κυβέρνηση, πώς το αντιμετωπίζει η κοινωνία με βάση αυτή τη διαχείριση που γίνεται. Πάλι ζητήματα τα οποία θα εξεταστούν στο μέλλον. Είναι θετική η αντιμετώπιση, είναι καλή, τι γίνεται με τους 60.000 περίπου ανθρώπους που εν τέλει φτάνουν στη χώρα μας. Πώς ζούνε, πώς διαμένουν, πώς τους αντιμετωπίζει η κοινωνία. Mm-hmm. Έχουμε επεισόδια ή υπάρχει έτσι μια ομαλή διαχείριση του ζητήματος. Ερωτήματα. Σίγουρα μεγάλο ζήτημα, το οποίο υπάρχει σήμερα, θα υπάρχει και στο μέλλον. Υπάρχει και θα υπάρχει, και η ιστορία βεβαίως την βοηθάει αυτό, ότι δεν σκάει από τη μια μέρα στην άλλη, απλώς έχει διαφορετικές εκφάνσεις. Ναι. Τι γίνεται, πώς γίνεται η διαχείριση της κοινωνίας, και νομίζω ότι εδώ η Ελλάδα πήρε εύσημα σε αυτό το κομμάτι, για τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίστηκε το μεταναστευτικό. Και να μην ξεχνάμε ότι ήμασταν ήδη μια κοινωνία σε κρίση. Βεβαίως, μέσα στην κρίση και από το χειρότερο κομμάτι της κρίση ήρθε. Που εύκολα μπορούσε αυτό να μετατραπεί σε ρατσιστικά επεισόδια εναντίον των προσφύγων. Θεωρώ ότι υπάρχει μια καλή διαχείριση παρά τα προβλήματα. Παρά τα προβλήματα, σίγουρα, υπάρχει μια καλή διαχείριση. Δηλαδή, δεν έχουμε έντονες αντιδράσεις από τις τοπικές κοινωνίες. Δεν έχουμε αντιδράσεις από τις τοπικές κοινωνίες, οι οποίες αγκάλιασαν σε μεγάλο βαθμό τους πρόσφυγες. Υπάρχει μια διαχείριση ευρωπαϊκών κονδυλίων στο ζήτημα αυτό. Ευρωπαϊκά υπάρχει μια συμφωνία, υπάρχουν κονδύλια. Συμφωνία, το οποίο έδωσε δουλειά, επίσης. Έδωσε δουλειά. Και σε ένα σημείο ωφέλησε και τοπικές κοινωνίες. Να τα λέμε και αυτά. Πάμε στο τέταρτο, το άλλο κομμάτι των δικαιωμάτων. Γιατί έχουμε μόλις 6 λεπτά και εγώ αγχώνομαι. Θεωρείτε ότι έγιναν τομές? Θεωρώ ότι έγιναν σημαντικές τομές και στα ανθρώπινα δικαιώματα, όπως για παράδειγμα η άρση των διακρίσεων φύλου και σεξουαλικού προσανατολισμού. Mm-hmm. Είναι κάτι που έγινε και θα μείνει. Το θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό αυτό, το ότι ελεύθερα και ισότιμα συμπολίτες μας με διαφορετικό σεξουαλικό προσανατολισμό μπορούν να εκφραστούν, μπορούν να επιλέξουν, και αυτό αγκαλιάζεται πια θεσμικά. Ναι. Το σύμφωνο mm-hmm. συμβίωσης. Ένα άλλο έτσι, κομματάκι. Ναι, ναι, βέβαια. Αφορά κόσμο πολύ. Θα ήθελα επίσης να επισημάνω και όσον αφορά τη δημοκρατία.
Αυτή η κυβέρνηση θεωρώ ότι έδωσε δείγματα σεβασμού της λαϊκής κυριαρχίας, αναλαμβάνοντας και δύσκολες αποφάσεις. Να θυμίσω το δημοψήφισμα, την προσφυγή στις κάλπες το Σεπτέμβριο του 2015, που δείχνει ότι προσφεύγει στη λαϊκή ετοιμιγωρία, ζητά τη λαϊκή νομιμοποίηση, την επιβεβαίωση. Και αυτό δεν είναι πάντα εύκολο. Το βλέπουμε και τώρα, να σας πω την αλήθεια, γιατί ευρωεκλογές είχαμε. Παρ' όλα αυτά, η εκτίμηση της απόστασης της μεγάλης οδήγησε τον Πρωθυπουργό να ανακοινώσει τις εθνικές εκλογές. Βεβαίως και η αναθεώρηση του συντάγματος. Και η αναθεώρηση του συντάγματος. Το υδατερόθρησκο κράτος. Ο περιορισμός της βουλευτικής ασυλίας. Ο νόμος, η αλλαγή του νόμου περί ευθύνης υπουργών και για τις ανεξάρτητες αρχές. Η εκλογή του Πρόεδρου της Δημοκρατίας από το λαό. Η διατήρηση του άρθρου 16, για να επιστρέψω στα δικά σας. Στα δικά μας. Του Πανεπιστημίου. Όλα αυτά θεωρώ ότι κάποια πράγματα είναι τομές. Και άρα τις τομές τις συμπεριλαμβάνει η ιστορία. Δεν μπορεί να μην τις βάλει ο ιστορικός του μέλλοντος. Όμως σας έχω μία ερώτηση γι' αυτό πριν ναι. κλείσουμε. Και θέλω να μου πείτε ειλικρινά, πώς μπορεί να αποφευχθεί, δεν ξέρω αν μπορεί και πώς, η αναθεώρηση της ιστορίας από τους νικητές. Επειδή ζήσαμε επίσης, και αυτό το καταγράφει η ιστορία, 5 χρόνια, όχι ότι πριν δεν υπήρχε, αλλά εγώ σαν δημοσιογράφος αυτό το πλήγμα δεν το έχω νιώσει ποτέ στα 20 τόσα χρόνια της δουλειάς μου. Αυτό το κύμα, το τεράστιο fake news που να μην ξέρεις πραγματικά, να βγαίνει μια αλήθεια και να μην ξέρεις αν είναι αλήθεια. Γι' αυτό σας λέω και για την αναθεώρηση της ιστορίας εδώ. Βέβαια, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ο τρόπος με τον οποίο μαθαίνουμε την ιστορία μας διαμορφώνει την εικόνα μας στο παρόν. Η αναθεώρηση της ιστορίας δεν έχει στόχο το παρελθόν. Η αναθεώρηση της ιστορίας έχει στόχο το παρόν. Έτσι. Έχει στόχο τη διαμόρφωση συγκεκριμένων πολιτικών, την αιτιολόγηση, τη δικαιολόγησή τους και τη διαιώνησή τους. Ο τρόπος απάντησης είναι επιστημονική έρευνα, αλλά και η διάχυση της επιστημονικής έρευνας, με δράσεις δημόσιας ιστορίας. Είναι η μελέτη των πηγών, η ανακοίνωση επιστημονικών αποτελεσμάτων, η εκλαΐκευση των αποτελεσμάτων αυτών και η διάχυσή τους. Έχετε απόλυτο δίκιο σε αυτό. Να μιλάμε. Και κάτι μιλάμε, έχει ξεκινήσει να γίνεται, αλλά πρέπει... Αίθουσες, να βγαίνουμε να κάνουμε δράσεις δημόσιας ιστορίας. Να βγαίνετε κι εσείς οι ακαδημαϊκοί έξω, πιο έξω στον κόσμο. Να απλά και κατανοητά. Έτσι. Απλά και κατανοητά. Και φυσικά να αντικρούμε και να επισημαίνουμε. Να επισημαίνουμε ακριβώς. Και να δηλώνουμε τον πολιτικό σκοπό των αναθεωρητικών απόψεων. Δηλαδή δεν είναι απλά τα ζητήματα. Είναι πολιτικό το ζήτημα της αναθεώρησης της ιστορίας. Και χρειάζεται μεγάλος αγώνας. Η αναθεώρηση της ιστορίας είναι τρομερή. Ξεκινά κυρίως αφορά τη δεκαετία του 40. Είδαμε ότι έγινε μια προσπάθεια και με τη δικτατορία. Ξεκινά. Έτσι είναι. Επικεντρώνεται στη δεκαετία του 40. Γιατί αυτό το οποίο θέλουν να πλήξουν είναι η ίδια η έννοια της αντίστασης. Η ίδια η έννοια της αντίστασης και της αποτελεσματικότητας της αντίστασης των λαών. Αυτό είναι. Αυτή την έννοια θέλουν να πλήξουν. Και αυτό το στόχο έχει. Είναι κάτι που ξεπερνά τις σημερινές πολιτικές δυνάμεις και πάει ακριβώς την ίδια την έννοια της αντίστασης των λαών και στη δυνατότητα που έχουν οι λαοί να αντιστέκονται απέναντι στον κάθε κατεκτητή, στον κάθε καταπιεστή, στον κάθε έναν που προσβάλλει τις λαϊκές ελευθερίες. Αυτό θέλουν να αποδομήσουν κατά βάση, όχι τη συγκεκριμένη αντίσταση. Νομίζω ότι ήταν πολύτιμη η συνέντευξή σας εδώ στο Κόκκινο. Μακάρι να είχαμε και περισσότερο χρόνο. Σας ευχαριστούμε από καρδιάς πραγματικά, γιατί έτσι ψύχρεμα πολύ. Και ωραία καταλαβαίνουμε τι μας γίνεται σιγά σιγά. Να είστε σιγά, καλά. Σιγά και ελπίζω να το κατανοήσουμε. Να το κατανοήσουμε. Θα βοηθήσουμε καλά. Όλοι. Θα βοηθήσετε κι εσείς. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ. Καλημέρα. Καλό μήνα. Επίσης, γεια.